Γεια σας παιδιά, σήμερα θα γυρίσουμε ένα βίντεο και θα πούμε για ένα δόλωμα το οποίο το ξέρουν ακόμα και οι πέτρες. Έτσι πίστευα μέχρι χτες, αλλά όταν το έλεγα σε κάποιους αυτοί μου έλεγαν ότι αποκλείεται να είναι αυτό δόλωμα και να δουλεύει καλά. Ναι παιδιά, όντως είναι δόλωμα και δουλεύει πάρα πολύ καλά και γι' αυτό το λόγο δεν το έχω αναφέρει και, και στα βίντεό μου που ανεβάζω με τα δόλωματα που παράγει το κομπόστ. Το δόλωμα αυτό, παιδιά, είναι ο σαλίγκαρος. Ελάτε να δείτε εδώ πέρα. Σαλιγκάρια, παιδιά. Και γυμνοσάλιαγγες. Ιδίως οι γυμνοσάλιαγγες. Σε αρπακτικά ψάρια όπως είναι τα... του γλυκού νερού αρπακτικά ψάρια, όπως είναι το... ο γουλιανός, το γλανίδι, το χέλι, κάποια κυπρινοειδή, όπως είναι ο βάρβος, να το σκιάλος εδώ, γυμνοσάλιαγγας. Αυτά τα λέμε σαλιγκάρια που πέρασαν από την εφορία και τους έχουν πάρει το σπιτάκι. Λοιπόν, αυτά τα σαλιγκάρια, παιδιά, μετά από βροχή είναι παντού. Όποιος κάνει κομποστοποίηση θα τα βρίσκει παντού. Αυτά εγώ, παιδιά, τα συντηρώ βάζοντάς τα σε ένα δοχείο που βάζω λίγο κομπόστ από κάτω, μισοέτοιμο. Από πάνω βάζω διάφορα λαχανικά και φρούτα ή χόρτα, αγριόχόρτα και τα αφήνω μέσα εκεί και τρέφονται. Τα έχω για τις μέρες όπου κάνει ξηρασία. Το χειμώνα δεν υπάρχει θέμα, είναι παντού. Τα βρίσκω παντού, όλα κομπλέ, δεν είναι θέμα. Το καλοκαίρι όμως που... ξεραίνει το τόπος και δεν έχει πουθενά υγρασία, βρίσκω γύρω γύρω από το σωρό του κομπόστ μερικά και τα παίρνω από εκεί. Εδώ, παιδιά, βλέπουμε ένα σωρό από κομπόστ και εδώ βλέπουμε, καλά σήμερα δεν υπάρχει τίποτα, χτες ήταν εκατομμύρια εδώ, πάρα πολύ. Να βλέπουμε έναν εδώ που τρώει ένα σάπιο πορτοκάλι, έναν εκεί που ανεβαίνει και γενικά αν φέρουμε μία γύρα εδώ στο κομπόστ θα δούμε πάρα πολλούς. Εδώ από κάτω είναι πάρα πολύ. Τους βλέπετε. Εδώ στη σωρά από το κομπόστ. Ιδανικό δόλωμα. Ιδανικό δόλωμα για σαρκοφόρα ψάρια όπως είναι τα γουλιανοί, τα χέλια, τα γλανίδια, στα κυπρινοειδή όπως είναι η βάρβη και σε πολλά άλλα ψάρια, μικρόψαρα δηλαδή, χτυπάνε και τσουρούκλες, έχω πάρει και πολλά άλλα. Το έχω δοκιμάσει, παιδιά, σε μαλάγρες που φτιάχνω για τα κλουβιά όταν δεν ανεβαίνει το δρομητσάκι επάνω και δουλεύει άψογα. Είναι πάρα πολύ καλό δόλωμα και για μαλάγρωμα μαζί με ένα άλλο μείγμα. Εντάξει, το μείγμα δεν τα λέμε, αυτά είναι καθαρά επαγγελματική αλλιά και είναι πατέντα 100% δικιά μου. Δεν την ξέρει κανένας, ούτε στη δουλειά δεν την έχω πει στην αδέλφους. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, παιδιά, στους φίλους. Σαλιγκαράκια παντού, μπορείτε να τα πάρετε, τα σπάτε απ' έξω το κέλυφος, το τρυπάτε όπως είναι και το πετάτε και αυτά εδώ τα βάζετε χωρίς να τα σπάσετε, είναι έτοιμα. Είναι από την εφορία αυτά. Λοιπόν, έχουν έρθει από την εφορία. Αυτά είχα να σας πω, παιδιά. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά. Μέχρι τότε, γεια σας.